Και σας ικανοποιεί το γεγονός ότι ενδεχομένως σήμερα να δοθεί λύση στο πρόβλημα για αυτό που έγινε με το συμψηφισμό συνεργατικής με ελληνική τους λογαριασμούς των πελατών, ή θα συνεχίσετε στην Επιτροπή? Αγαπητέ Ονούφρη, θέλω να σας πληροφορήσω το εξής. Σήμερα, την πρωί αντισήμερα, ως 59η πρωινή, επικοινώνησε μαζί μου ο εκτελεστικός διευθυντής της Λαϊκής, ο Γιάννης Ομάτσης, ο οποίος με διαβεβαίωσε τη λύση με τους κυρίους του συνεργατισμού. Συνεργαστήκαν όλοι μαζί το Σαββατοκυριακό. Ναι. Και αναμένεται η έγκριση της κεντρικής τραπέζης της κυρία Γιορκάτζη, που ήταν άκρως θετική η κυρία Γιορκάτζη το Σαββάτο. Δεν νομίζω να υπάρχει δυσκολία. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον 23.500 λογαριασμοί θα ενεργοποιηθούν και θα δούμε τι θα γίνει με τους παρακάτω. Μα. Δηλαδή, και ο πρόεδρος της Βουλής που ενδιαφέρθηκε και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες, και ο εκτελεστικός της Ελληνικής Τράπεζας, ο ανταποκριθεί άμεσα και ήταν στη θεατρία, όπως και οι υπόλοιποι της οντότητας που έχει δημιουργηθεί, νομίζω το Σαββατοκύριακο δουλέψαν και σήμερα πρωί-πρωί, με πληροφόρησε ο κ. Μάρτης ότι ανέμεναν την έγκριση της κυρία Γιορκάτζη για να ανοίξουν τους λογαριασμούς. Ωραία. Ευελπιστώ ότι πήγαν όλα καλά. Από εκεί και πέρα θα επιμείνετε στο θέμα της αναζήτησης των ευθυνών για αυτή την πράξη που έγινε, κύριε Κουλία? Που ενδεχομένως, είπε και ο κύριος Γεωργίου προηγουμένως, ενδεχομένως να προκύπτουν και ποινικά δικήματα για αυτούς οι οποίοι προχώρησαν χωρίς την έγκριση να κάνουν αυτό το συμψηφισμό. Ο συνάδελφος του Προκοπίου είναι παρόν, θα ξέρει αρκετά. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θέλαμε και τη θέση σας ως πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι. Θέλω να προσθέσω το εξής. Ότι από τη συζήτηση είναι διεφάνει ότι το χειρισμό της συγχώνευσης στο τέλος της ημέρας δεν το χειριστήκαν οι συνεργατητές, αλλά κατά κύριο λόγο η λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, μάλιστα, την καθαρή ευθύνη το ότι φτάσαμε εδώ και πώς φτάσαμε εδώ και οι τσαπατσουλιές τη συγχώνευση, την ευθύνη τη φέρει καθαρά το Υπουργείο Οικονομικών. Διότι μια συγχώνευση είναι μακρά και επίπονη η διαδικασία και χρειάζονται αποφάσεις. Ναι. Εδώ φέρετε πλήστα όσα ζητήματα, αποφασίστε στο πόδι και στον αέρα, χωρίς να υπάρχουν οι σωστές και λιμένες αποφάσεις και να υπάρξει και η οντότητα που πρέπει να συνεχίσει, η εγγεγραμμένη οντότητα παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία. Θα συνεχίσω επί του σημείου του συγκεκριμένου με τον κύριο Προκοπίου. Κύριε Προκοπίου.